Σήμερα μια νέα σχολική χρονιά με τις ευχές της Εκκλησίας και όλων μας. Μια χρονιά στην οποία ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές να είναι δημιουργικοί, να είναι αποδοτικοί και να επιτύχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθητές στους στόχους τους. Η πολιτεία επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της, την προτεραιότητα που δίνει στην ομοσπονδία και με το πρόγραμμα ανακαίνισης των σχολείων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες και με την πολύ μεγάλη βοήθεια και στελέχωση, την επιπλέον στελέχωση των σχολείων όλης της χώρας και βεβαίως με τον υπεραθέρω εξοπλισμό του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων για σχολεία σύγχρονα τα οποία θα επιτελούν τον στόχο τους αλλά μέσα στις καινούργιες συνθήκες. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να είναι επιτυχής και δημιουργική καινούργια σχολική χρονιά. Περιφέρει Περοπονήσου είναι εδώ για να στηρίζει με κάθε τρόπο την παιδεία και με την πρωταφορά των μαθητών και με την ένταξη νέων σχολείων στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια των πληροφορικών της και με κάθε άλλο τρόπο που είναι δυνατόν να συμβάλλει στην καλύτερη παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Καλή λοιπόν χρονιά σε όλους, να θυμούνται όλοι ότι το σχολείο είναι ένας τόπος ανάπτυξης της γνώσης, ένας τόπος ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και όχι ανάπτυξης της σχολικής βίας. Είμαι βέβαιος ότι τα μήνυματα αυτά θα φτάνουν σε όλες τις μαθητές και τους μαθητές και η συνδρομή και των εκπαιδευτικών και των γονέων θα είναι τέτοια ώστε να ξεκινάμε για μια καλή και πετυχημένη. Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει σήμερα με τον αγιασμό, τον καθιερωμένο αγιασμό, τις ευχές και τις ευλογίες της Εκκλησίας μας. Μια χρονιά όπου προσδοκούμε θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Ευχηθήκαμε σε όλους τους μαθητές καλή, δημιουργική, γόνιμη και αποδοτική σχολική χρονιά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αντιμετώπιση του φαινομένου που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο έντονο του σχολικού εκφοβισμού. Εγώ και στις δύο, δύο χαιρετισμούς και στα δύο σχολεία ζήτησα από τους μαθητές να σέβονται τους μαθητές τους, τις μαθητριές τους, να σέβονται την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα κάποιου παιδιού, κυρίως όμως να σέβονται τον εαυτό τους, γιατί σεβόμενος κάποιος τον εαυτό του, σέβεται και τους συμμαθητές, τους μαθητριές τους. Είναι πολύ σημαντικός και πολύ αυξημένος ο ρόλος πλέον των εκπαιδευτικών, ειδικά στα δημοτικά για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ως Δήμος συνεργαζόμαστε
στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχουμε και της ευθύνης που έχουμε για τα σχολικά κτίρια και τις σχολικές υποδομές, προσπαθώντας κάθε χρόνο να τις βελτιώσουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με τους διευθυντές των σχολείων ήταν άριστη, έτσι θα είναι και για τα επόμενα χρόνια. Αλλάζει από φέτος και το γίνονται πολλές αλλαγές στα σχολεία μας από την πολιτεία φέτος. Ευελπιστούμε ότι οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν προς ένα καλύτερο σχολείο, προς μια καλύτερη εκπαιδευτική χρονιά. Καλή λοιπόν χρονιά δημιουργική, παραγωγική και γόνιμη για όλους τους, για όλα τα σχολεία μας, με υγεία για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Και να ευχηθούμε ιδιαίτερο στα παιδιά που φέτος πάνε στην τρίτη ηλικίου και έχουν μπροστά τους τον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων να πετύχουν στο τέλος της χρονιάς με τις πανελλαδικές εξετάσεις ο καθένας και η καθεμία το στόχο που έχει θέσει για τη ζωή του. Το σχολείο, όπως είπαμε, είναι μια δεύτερη οικογένεια, έτσι πρέπει να το βλέπουν οι μαθητές. Και το σχολείο δεν είναι μόνο για να παράσχει γνώσεις, στους μαθητές, αλλά είναι να βοηθήσει ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι πολίτες αύριο για την ελληνική πολιτεία. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους, με υγεία. Εύχομαι σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να έχουμε μια χρονιά γόνιμη, δημιουργική και παραγωγική στους αγαπητούς μαθητές, στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς, καθώς αποτελούν τους κρίκους ή τα γρανάζια μιας καλοκουρδισμένης μηχανής προκειμένου στο ταξίδι που ξεκινάνε σήμερα, τον Ιούνιο, να έχουμε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η πολιτεία από πλευρά της, η φετινή σχολική χρονιά έχει κάνει τα μέγιστα όσον αφορά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν διοριστεί στα σχολεία μας. Ο αριθμός των αναπληρωτών μειώνεται χρόνο με το χρόνο και ο στόχος του Υπουργείου είναι στο τέλος της πενταετίας σχεδόν να έχουν μηδενιστεί αναπληρωτές καθηγητές. Θεωρώ ότι και με τον νέο εξοπλισμό που έρχεται στα σχολεία και με τους νέους ειδικούς υπολογιστές αλλά και τους 36.000 διαδραστικούς πίνακες που έχει προμηθεύσει το Υπουργείο Παιδείας, η σχολική ζωή, η μάθηση, η εκπαίδευση γίνεται πιο εύκολη και πιο κατανοητή πλέον για τους νέους. Οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική έχει έρθει στα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί εκμορφώνονται σε νέα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει εκδώσει και έχει εφαρμόσει το πολλαπλό βιβλίο. Νέα προγράμματα λοιπόν καινοτόμα, σύγχρονα και μοντέρνα, έχουν οι μαθητές να ασχοληθούν την φετινή σχολική χρονιά. Λέω και πάλι, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας, στόχος μας, η αναβάθμιση της παιδείας, η πρόοδος των μαθητών, γιατί είναι το μέλλον της χώρας μας. Καλή χρονιά σε όλους.